Ενώ, να σας πω και την αλήθεια, εδώ, μην το πάρετε για επικαιρότητα, είναι μια ταράτσα. Νάτι. Είναι μια υπέροχη ταράτσα. Θα μου πείτε, δεν χώρεσε ταράτσα στην εκπομπή, σε μικρογραφία την έχουμε. Επειδή όμως σε λίγο θα σας μιλήσουμε για τους ταρατσόκηπους και οι άνθρωποι που θα έρθουν να μας εξηγήσουν την διαδικασία τους είναι πάρα πολύ οργανωμένοι, έφτιαξαν εδώ στο στούντιο της εκπομπής μία μίνι ταράτσα για να δούμε αν έχουν σε λίγο μαζί μας τη στήλη για το περιβάλλον. Οι πράσινες στέγες με κάποιο τρόπο. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα τηλέφωνά μας. Πάρτε μας το 210-77-61-255 και ελάτε να σας γνωρίσουμε τον κύριο Φάνη Ρίγα, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος ιστοτόπου και όχι μόνο. Μου, να πέσω? Όχι. Να σε φυτέψω. Εντάξει, θα σε φυτέψω. Λοιπόν, είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα και τις γίνεται, λοιπόν, με αγάπη. Τι γίνεται, πείτε μας λίγο τη διαστρωμάτωση της ιστορίας αυτής. Ακριβώς εκεί βρίσκεται η Ρίγα, ναι, και σκαλίζει. Σκαλίζω, βλέπω ότι πιάνω τη στεγανοποίηση, πιάνω και τις αυθώς. Της υγρασίας στο έχω, τα δημιουργήματα. Μία που έχουμε φτιάξει σαν βρία και αυτά. Χαλικάκια. Και μετά θα έρθει μία σπόρος, λεβάντα και αυτά. Και σιγά σιγά φτιάχνει μία οικοσύστημα. Και αυτό μεγαλώνει. Τι αυτό το πράγμα. Μια τεχνικό τρόπο να κάνουμε αντίδραση. Αντί να περπατήσεις έναν κήπο. Βλέπουμε έχετε χτιστήσει γύρω από την Αττική ή κοντά στη θάλασσα. Λυκαβητός, ας πούμε, μπεντάνει πάνεθα. Έτσι είναι στο έδαφος. Ακριβώς. Έχετε βάλει το μάσι, δηλαδή, χωρίς καθόλου πειράματα κάτω από τις χειρότερες. 10 χρόνια από το πιο παλιό, όπως είναι έρευνα μας, δεν έχει ποτιστεί ποτέ. Δεν έχει πάει λίπανση. Για πλάκα. Οπότε ίσως γι' αυτό και το ελάφρυνε μετά. Αυτό που λέμε βεντέτα εμείς σήμερα στην Κρήτη, στη Μάνη, ξέρω εγώ, αυτά είναι μαφία. Πώς να το πω. Η αλήθεια είναι ότι και στα λίγα έργα που ξέρω και εγώ επιδερμικά, παίζει πολύ το μοτίβο εξουσία. Δηλαδή ακόμα γιατί και το πρώτο ξέρεις και είναι δυνάμει να σε φωνιάς. Αλλάζω τη συζήτηση τελείως. Υπάρχει καμιά περίπτωση τώρα που ζοριζόμαστε με διάφορους τρόπους να σκύψουμε πιο πολύ σε τέτοια μεγάλα έργα ποιητικά, σε παραστάσεις, μου λες τώρα τον κωδικό βία, yeah, που ζούμε όλοι στις πόλεις ή στην περιφέρεια και να διαβάζω στην εφημερίδα, ξέρει κανένας έξυπνος δημοσιογράφος να μου πει γιατί υπάρχει βία, να ανοίξω την τηλεόραση, θα δω κανένα έργο να μου δώσει τις απαντήσεις, θα πάω στο σχολείο. Στον κόσμο, το Ισλάμ τώρα που γίνεται, όλα αυτά γίνονται εν ονόματι της θρησκείας. Προχωράμε. Λοιπόν, αυτό λέει κάτι για τις προσωπικές σου πεπιθήσεις? Όχι, που λες ότι με την Εκκλησία και για τις προσωπικές. Βέβαια. Κάτι, φυσικά, δηλώνω ότι με την προσωπική πεποίθηση, πιστός, όχι, αγνωστικιστής. Όχι, δεν είμαι πιστός. Ναι, βέβαια. Αλλά κάποια στιγμή είδα ότι αυτό το πράγμα δεν πάει πουθενά. Και όντας μέσα σε ένα καλλιτεχνικό κύκλο, όχι ότι οι καλλιτέχνες είναι, μπορώ να σου πω, πολύ πιο θρήσκοι από άλλους. Έχει σκοθεί τρίχα μου. Αυτό δεν στήχησε κάτι να χάνεις την πίστη σου? Πότε το θυμάσαι εκείνο το τραγούδι, τον R.E.M., το Losing My Religion? Όταν χάνεις την πίστη σου, είναι λίγο σαν να σου τραβάνε πραγματικά το χαλί του κόσμου κάτω από τα πόδια σου, να μην έχεις πουθενά να πατήσεις. Δεν θα ήθελα εσύ να με προδώσεις. Εσύ θα με στεναχωρούσες να με πρόδιδες. Αλήθεια σου λέω. Πιστεύω περισσότερο. Επίσης ήταν υπέρβλητη. Πάρα πολύ. Μόνο που με τη διαφορά τότε τα πράγματα πιο σχηματικά, λίγο πιο δωρικά. Δεν ήταν στον άνθρωπο το σκεπτόμενο πολύ με την έννοια τη σημερινή. Ο σεξ είναι πιο κοντά σε εμάς. Είχε μπει η ψυχολογία, είχε μπει η ανάλυση. Ναι, είναι μια λεπτή διαφορά ανάμεσα από τα δύο φοβερά. Μια συντριβή μπροστά στο μεγαλείο. Σε αυτό το πράγμα, μαύρος. Γι' αυτό ορκίσουμε ότι θα μου σώσει το παιδί. Μαυράκι βγήκε. Γιατί ο Μινά. Χειροκροτάμε από πίσω, τέλεια. Δεν μας ακούει κανείς. Κανείς. Εγώ τρομερά. Μύθος. Θα γινώσουν πάλι ηθοποιό σήμερα, έτος εθνικής. Πρέπει να απολαύσουμε τις. Μέχρι τέλη Μαΐου. Τέλεια! Ναι, θα προλάβω να πάρω την αδελφή μου και να έρθουμε. Αλήθεια να έρθω. 22 πιστεύω. Και πιο πριν, γιατί δεν έρχεσαι πιο πριν? Να έρθω και πιο πριν. Εντάξει, να έρθω και πιο πριν. Να πούμε κάτι άλλο. Να πούμε ό,τι το τυπικό. Μπορεί ξαφνικά να πάθει νευρικό. Ο καιρός από ανοιξιάτικος έγινε φθινοπορεινός. Πάμε να δούμε σήμερα τι γίνεται με λίξη. Σαν το αναγνωστικό της Δευτέρας Δημοτικού, δεν είναι? Ναι. Το θυμόσαστε? Από το ανθολόγιο. Ο Βοριάς. Ω, καλό. Και σε μπλουζάκι. Φου, κακό.
Πώς το λέγανε. Ότι μας έχουν πει να είμαστε παραγωγικοί και να μην είναι συνέχεια ο νους μας στη λούφα. Αλλά έχεις ακούσει τίποτα για Σαββατοκύριακο? Σαββατοκύριακο, καλές συνθήκες φαίνεται. Καλές συνθήκες, Σάββατο είναι και Πρωτομαγιά. Δική χειρουργική. Και πιο πολύ πάει η επαρχία. Η περιφέρεια, ναι. Εκτός Αθηνών, ναι. Και Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, πάει πολύ καλά. Πάντα τέτοιοι είναι να πηγαίνουν, να υπάρχουν τέτοιες εκδόσεις. Ή φοβόσαστε ότι δεν τα μεταφέρουν καλά και. Κοιτάξτε. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν τέτοιες εκδόσεις. Όχι μόνο να υπάρχουν τέτοιες εκδόσεις και να αναφέρεται και η τηλεόραση συνέχεια στην πλαστική χειρουργική. Ζώντας στο εξωτερικό. Αλλά θα θέλετε σίγουρα, αυτό είναι αλήθεια. Ζώντας στο εξωτερικό πάρα πολλά χρόνια είναι. Μετά να το κάνει. Μιλάμε για ένα κόστος 70 ευρώ. Όταν η ίδια η εγχείρηση είναι τεύχος και όχι πολλά. Αφιερώνεται καθόλου χρόνο σε αποτυχημένες εγχειρήσεις, σε ανθρώπους που έχουν παράπονα. Αυτοκίνητο. Οδηγείται αυτοκίνητο. Οδηγείται, ναι, την ώρα που κάνω λοιπόν αναρρόφηση, ποτέ. Όχι, οδηγείται. Πώς είδατε σήμερα? με το δανεικό. Όλα μαζί, διαφάνειες. Πολύ Γιάννη και να περάσει τις ανάγκες. Δεν ξέρω τι. Ματαιοδοξία το λένε, ακριβώς. Αλλά τι να κάνεις, ανθρώπινα. Πολύ σημαντικό στον άνθρωπο τελικά η ομορφιά του και το εικόνα του προς έξω. Και τις μπερδέψουν. Γιατί πραγματικά βγαίνει. Το είδα και εγώ ακόμα που δεν ασχολούμαι. Αυτή ναι, την έχω κάτι σημαντικό ρόλο. Και εδώ βγαίνω μια σειρά από πολλές φωτογραφίες που έχει διαλέξει από τις Πασαρίες. Πράγματα που βρήκαμε από πολυκλινικά καταστήματα. Εδώ έχουμε ένα τύπου baby doll κορσέ, το οποίο μετά. Κορίτσια που παιδί μου. Φρέσκια, θέλει, φρέσκια, να είσαι κοπέλα, φρέσκια, να είσαι φρέσκια, young. Αυτό. Εδώ είναι ένα φόρεμα πιο κλασικό. Το φωτο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Για να είμαστε παιδικοί. Λοιπόν, καλά κράτησα τον άλλο δίδυμο εδώ για Όμηρο, γιατί θα με βοηθήσει να καταλάβουμε και εμάς τους εκτός Κρήτης τι απολαύσαμε και τι θα ακολουθήσει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από Δυτική Κρήτη και συγκεκριμένα από την Κίσα μου, επαρχία Κισά μου, με το Συρτό το Χανιώτικο το λεγόμενο. Είναι, θα έλεγα, ο χώρος και το πάθος κρητικού χώρου για το καλοκαίρι για την Ελλάδα και από το χειμώνα λέμε να το κάνουμε για το εξωτερικό, ώστε να είμαστε και κοντά στους Έλληνες του εξωτερικού. Γιατί αυτοί το έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και το βλέπουμε κάθε φορά που είμαστε στο εξωτερικό. Πόσο μας αγκαλιάζουν και πόσο αγαπάνε αυτό που βλέπουν. Λοιπόν, με τι θα τελειώσει στις χορευτές? Αλκοτέστ εκεί, έτσι, με το ποδήλατο. Και όσο και να πιει, ξενερώνεις κιόλας τα 10 μέτρα, 10 χιλιόμετρα που κάνεις μέχρι το επόμενο. Έφυγε τελείως. Εινοποιείο. Αξίζει να πούμε. Μάλιστα, υπάρχει μια εφαρμογή. Έχετε βγάλει εφαρμογή του Vinophone στο iPhone. Ακριβώς, η οποία βγαίνει. Μήπως γεράσαμε μαζί, γιατί είναι κανένας που τραβάει κάποιο ζόρι, δεν κατάλαβα. Όχι, ρίκαμε τα ωραία μάτια, τα βάζουν σε κορμίζα. Είναι κανείς που τραβάει κάποιο ζόρι. Άκουσες. Εξάλλου οι γυναίκες ποτέ δεν γεράσαν. Κρασί, έτσι, μπράβο, λοιπόν. Σαν το καλό και παλιό κρασί. Vinophone, λοιπόν, είναι μια εφαρμογή που γίνεται στο iPhone. Τι μπορεί να κάνει, λοιπόν, ο χρήστης κρασιού και κινητού? Καταρχάς έχει. Πάλι. Για από την αρχή. Πάμε πάλι από την αρχή. Να πούμε επίσης ότι είναι και εδώ. Είμαστε τώρα. Με το σύζυγό μου, ο οποίος αγαπάει ένα εκλεκτό κρασί. Και τώρα ξέρετε, οφείλουμε να ξέρουμε περισσότερα, γιατί δεν υπάρχει και δυνατότητα φέρε και δοκίμασε και πιάσε ένα μπουκάλι. Ακριβώς. Και τσάκω ένα δεύτερο. Πρέπει να ξέρεις τι ψωνίζει. Τέστο, δηλαδή. Λοιπόν, τώρα ξέρουμε που είναι οι γιατροί μας όταν δεν σηκώνουν τα κινητά του. Ακριβώς. Κάθε κύκλος είναι τέτοιο. Τα δίδακτρα, αν μου επιτρέπετε. Ασφαλώς. Πανέσκα. Ακριβώς. Πατάτε λοιπόν και λέει θα πιείτε Riesling. Τι είναι αυτό, δεν ξέρουμε. Πατάμε λοιπόν. Ναι, γιατί όχι. Ρίσλινγκ μου λες με την πουτανέσκα. Γιατί όχι. Ναι. Μου λες πολλές άγνωστες λέξεις μαζεμένες. Καλώς το Γιάννη μας. Καλησπέρα. Για να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Εγώ ντυθίζω τον Ιώβ, όχι. Τι. Εγώ ντυθίζω τον Ιώβ. Δεν υπάρχει. Υπάρχει υγιέσωμα. Υγιέσωμα υπάρχει και αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να στοχεύουμε. Ιδανικό δεν υπάρχει, γιατί το ιδανικό είναι κάτι το οποίο καταρχάς το κατορθώνει. Δώρα. Μας φέρεις κάθε φορά τα δώρα του σινεμά. Και τέβεις λίγο και στη Μεσσηνία. Να σου πω ότι εγώ τη λατρεύω τη Μεσσηνία. Και ποιος δεν τη λατρεύει, ποιος πέρασε πολύ από εκεί και δεν την ερωτεύτηκε? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και πηγαίνω συχνά δηλαδή για διακοπές. Ξέρεις τι σκεφτόμουν, θυμάσαι την ταινία εκείνη του Αλεξάντερ Πέιν που πηγαίνανε. Το Μοντοβίνο, λες. Μέρεμα που τις ράψανε, το οποίο στην αρχή της άρεσε πάρα πολύ. Και μετά λέει: το καταράστηκε η ψυχή μου, δεν άντεξε να φωνά. Χτισήματα. Και να λέω: γιατί γεννήθηκα γυναίκα? Γιατί σε μένα? Εύλογη απορία. Και αυτός ηθοποιός και εγώ ηθοποιός. Γιατί αυτός πρέπει να είναι άνετος να παίζει το ρόλο του, να κάνει τη δουλειά του και να είναι ωραίος. Και εγώ να είμαι χτισμένη, λέει, σαν την πυραμίδα της γης. Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση που το λες, δεν φαίνεται καθόλου. Η γυναίκα που έχει πια αλλοιώσει αυτό την. Είναι, ναι. Βλέπει κάτι άλλο. Να το φέρουμε μπροστά στην οθόνη για να το δούμε καλύτερα.
και άλλο και άλλο και άλλο να χάσει και να. Δεν είναι κάποια κοπέλα που είναι στο νοσοκομείο, είναι μια κοπέλα η οποία εμφανίστηκε στην Πασαρέλα με αυτό το μαλλιό. Εντάξει, αλλά. Βγάλει το σολάριο. Εδώ πάλι. Μου κάνει τον. Και πολύ γνωστό μοντέλο, έτσι. Ήταν η Στέλλα Τένα. Ναι, η Στέλλα Τένα. Εδώ πάλι κοπέλα που. Έχει λιγότερο από αυτό το δείχτη μυϊκής μάζας, είναι πολύ κοντά. Η δουλειά που έκανε η Στέφανη σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Κατά της Δίαιτας, νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντική, γιατί οι φωτογραφίες και η δουλειά που είχαν. Μιλάνε μόνοι τους. Ναι. Κανείς δεν θα μας πείσει τι είναι ωραίο και ότι είναι άσχημο. Αλλά σίγουρα μια υγιής γυναίκα, έτσι δεν είναι.